Το Sky με το μωρό αγκαλιά. Μια είδηση θα είναι αρκετή για να οδηγήσει την Αλεξάνδρα και το μωρό της στην απόλυτη τρέλα. Ένα νέο θα σκάσει σαν βόβα στα αυτιά της και τότε όλα θα αλλάξουν. Ένας έντονος διάλογος με την Ευγενία στο αμάξι θα τις οδηγήσει στο νοσοκομείο. Ο Ιάσονας είχε δώσει εντολή να κόψουν τα φρένα του Μάρκου για να πεθάνει μια και καλή ο νεαρός που τον απειλεί διαρκώς. Μόνο που το αμάξι αυτό δόθηκε τελευταία στιγμή στην Ευγενία, η οποία είχε ένα έκτακτο περιστατικό στο νοσοκομείο. Στο δρόμο τη σταμάτησε η Αλεξάνδρα και μπήκε στο όχημα, αποφασισμένη να της πει την αλήθεια για τον Μάρκο. Δυστυχώς όμως το αμάξι πήρε περίεργη τροπή. Οι γυναίκες βγήκαν εκτός δρόμου και συγκρούστηκαν άσχημα με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένες. Τον εαυτό της θα χάσει η Αλεξάνδρα μόλις μάθει την πικρή αλήθεια. Την εντολή για το θάνατο του Μάρκου την έδωσε ο σύζυγός της, ο Ιάσονας. Αυτό θα τη βγάλει εκτός εαυτού. Ο άντρας της είναι επικίνδυνος. Η Αλεξάνδρα, φοβισμένη πως είναι παντρεμένη με ένα τρελό, αρπάζει το μωρό και φεύγει μακριά από το αρχοντικό. Στόχος της είναι να τρέξει στην αγκαλιά του Μάρκου, να του πει όλη την αλήθεια για το γιο του, αλλά και για τον αναγκαστικό της γάμο. Βέβαια, δεν φαντάζεται αυτό που θα αντικρίσει μόλις στάσει. Ο Μάρκος έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου στην Ευγενία και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.